Λοιπόν, ονομάζομαι Χαλίλογλου Γιώργος. Είμαι κατάγομαι από την Καβάλα. Ζω τα τελευταία 6 χρόνια στα Χανιά. Δουλεύω σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, στην κουζίνα. Και αυτό που συμβαίνει φέτος δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή είναι για 500 ευρώ, μας έχουν κόψει το ρεύμα. Κατέβηκα κάτω 8 η ώρα το πρωί. Μας είχαν το ρεύμα κομμένο. Πήγα να κάνω την καταγγελία μου στο εργατικό κέντρο. Έτσι. Μου είπανε να πάω να απευθυνθώ στη ΔΕΗ σε κάποιον προϊστάμενο να δούμε τι θα κάνουμε με διακανονισμούς και για ποιο λόγο το κόψανε το ρεύμα. Και πήγε στη ΔΕΗ, πήγα στη ΔΕΗ, μίλησα με κάποιον προϊστάμενο και μου είπε ότι το 30-35% πρέπει να πληρώσω από το οφειλόμενο ποσό, το οποίο δεν το έχω. Είμαι άνεργος ένα χρόνο. Το ξενοδοχείο άνοιξε 15 μέρες 20 και κλείσαμε. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε. Και εδώ στο σπίτι ζει και ένα μικρό παιδί. Και εδώ στο σπίτι είμαι με την οικογένειά μου, βέβαια. Που αυτή τη στιγμή λείπουνε, λόγω της κατάστασης. Το παιδί ρώτησε τι έγινε. Όχι, όχι, δεν αφήσαμε να καταλάβει κάτι. Λοιπόν, εδώ είναι το ρολόι μας. Ναι. Το οποίο 8 η ώρα το πρωί κατέβηκα κάτω και ήταν κομμένο το ρεύμα. Και αναγκαστήκαμε και παίρνουμε ρεύμα, έχουμε συνεννοηθεί με το διαχειριστή μου και παίρνουμε ρεύμα από την είσοδο που απλώνουμε μπαλαπέζα, απλά την έχω βγάλει τώρα για να μη σκαλώσει κάποιος. Έτσι, εδώ με τις μπαλαπέζες είμαστε. Η οικογένεια ζει εδώ. Τι να πω, εύχομαι να είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, γιατί έρχεται χειμώνας μπροστά και νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Όλοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στα Χανιά. Έτσι ηλεκτροδοτήστε λοιπόν, α. Ορίστε. Ορίστε ένα χαρά. Χθες μας επισκέφθηκε ένας συνάδελφος που εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Περασμένη χρονιά και φέτος ήταν σε αναστολή. Εργάστηκε για ένα μήνα και ξαναβγήκε σε αναστολή. Του οποίου του κόψανε το ρεύμα για 524 ευρώ. Ήρθαμε σε επαφή αμέσως εμείς με εκπροσώπους μας που υπάρχουν στη ΔΕΗ και μας είπαν ότι η πολιτική της ΔΕΗ είναι να κόβεται το ρεύμα σε όσους οφειλέτες χρωστάνε πάνω από 800 ευρώ ή να κάνουν διακανονισμό και να πληρώσουν τουλάχιστον το 30% της οφειλής. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος δεν έχει. Καταλαβαίνετε ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Αυτά τα 534 ευρώ ή και το μήνα ακόμα που εργάστηκε δεν φτάνουν να καλύψει τις οικογενειακές τους ανάγκες, πόσο μάλιστα να πληρώσει και τη ΔΕΗ ή ακόμα και το νερό. Εμείς καταγγέλνουμε τη ΔΕΗ για αυτή την ανάγκη, την πολιτική που έχει. Την περασμένη εβδομάδα κιόλας έχει βγει από την Ένωση Καταναλωτών Εργαζομένων Ελλάδος και από την Ομοσπονδία ότι προτάσεις οι οποίες πάνε στις αρμόδιες ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΔΕΙΑΧ. Η ΔΕΙΑΧ έχει κάνει το κομμάτι της για μας, μας έχει δώσει το 60% στους συναδέλφους που πλήττονται. Πιο πολύ στη ΔΕΗ και στις τηλεπικοινωνίες. Έχει κάνει ένα διάβημα έτσι ώστε να απαλύνουμε λίγο τον πόνο αυτών που είναι η πληρωμή αυτών των υποχρεώσεων, αυτών των χρωστούμενων. Και τι θα γίνει τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Περιμένουμε κεντρικά, έχουμε αποτανθεί στην Ομοσπονδία πάνω και στην Ένωση Καταναλωτή Εργαζομένων Ελλάδος για να δούμε πώς θα γίνει και πώς η ΔΕΗ να πάρει πίσω αυτή την απόφασή της τουλάχιστον για τις ευπαθείς ομάδες που είναι όλοι οι εποχιακά εργαζόμενοι στο νομό μας, στην Κρήτη, στη Ρόδο, παντού όπου και αν βρίσκονται και έχουν πραγματικά ανάγκη να μην τους κοπεί το ρεύμα. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης, έχει και ένα παιδάκι και αυτές τις 2 μέρες που το έχουν κόψει το ρεύμα παίρνει από δίπλα μπαλαντέζα για να έχει τουλάχιστον τηλεόραση. Φανταστείτε τι μέλη γενέσει για το χειμώνα που έρχεται.